Πάτερ Ανδρέα, την ευχή σας. Του κύριου Γιάννη. Έχουμε σήμερα τον πατέρα Ανδρέα Κονάνο, γνωστό σε πολλούς. Θα θέλαμε να μας δώσει ένα μήνυμα ιδιαίτερα για τους νέους. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία αυτή που μου δίνεις. Θέλω να σε συγχαρώ αρχικά για την όμορφη ιστοσελίδα που έχεις, για τον αγώνα που κάνεις και να σου πω ότι το ερώτημά σου είναι πολύ σημαντικό. Και πολλές φορές οι άλλοι άνθρωποι μας ρωτούν, εμάς τους κληρικούς, πώς μας φαίνονται οι νέοι. Να πούμε κάτι για τους νέους. Διδάσκω τώρα περίπου 20 χρόνια στο σχολείο, στο Λύκειο. Και με ρωτάνε μερικοί πώς είναι τα παιδιά σήμερα και πώς βλέπετε τους νέους. Και όλοι έχουμε μια τάση και περιμένουμε να ακούσουμε να μας πούν παράπονα για τα παιδιά. Ότι τα παιδιά πρέπει να κάνουν αυτό. Τα παιδιά πρέπει να διορθωθούν. Πρέπει να αλλάξουν. Αλλά καλά το είπες ότι τελικά τα παιδιά σήμερα είναι τα θύματα μιας κατάστασης, τα θύματα μιας πολιτικής κατάστασης άθλιας, τα θύματα μιας κοινωνικής κατάστασης πάρα πολύ δύσκολης, τα θύματα μιας οικογένειας σχεδόν ανύπαρκτης και τα θύματα και μιας εκκλησίας, η οποία δεν, μιλώντας για τον εαυτό μου και για μερικούς ιερείς που συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις με μένα, μιας εκκλησίας η οποία και εμείς δεν δίνουμε στα παιδιά αυτό που αν τους το δίναμε θα τα τραβούσαμε κοντά μας. Δηλαδή τα παιδιά δεν είναι κακά, οι νέοι δεν είναι κακοί. Και μάλιστα τα κακά παιδιά είναι τα καλύτερα. Αν δούμε ένα παιδί και πούμε ότι είναι ένα κακό παιδί, στην πραγματικότητα το παιδί αυτό δεν είναι κακό. Το παιδί που σπάει, που γκρεμίζει, που χτυπάει, που βρίζει. Αυτό που βλέπουμε δεν είναι η ψυχή του. Δεν είναι η ποιότητα της καρδιάς του. Αυτό είναι ένα σύμπτωμα, είναι μια αρρώστια. Αλλά αν προχωρήσουμε στο βάθος αυτού του παιδιού, θα δούμε ότι το παιδί αυτό δεν βρήκε αγάπη, δεν βρήκε καλοσύνη, δεν βρήκε βοήθεια. Δεν είναι δυνατόν αυτό το παιδί, αν είχε δει τον Χριστό ζωντανά στη ζωή του, στο δικό μου το πρόσωπο, στο πρόσωπο άλλων καθηγητών, θεολόγων, κατηχητών, ιερέων κλπ. Αν είχαμε το ήθος και την καρδιά του Χριστού, δεν είναι δυνατόν το παιδί αυτό να μην είχε συγκινηθεί και να μην είχε βοηθηθεί. Γιατί τα παιδιά σήμερα είναι πολύ ειλικρινοί. Μπορεί να κατηγορούμε την εποχή μας, αλλά τα παιδιά σήμερα έχουν μερικά χαρακτηριστικά που παλιότερα δεν τα είχαμε τόσο. Δηλαδή, σήμερα τα παιδιά για να τους πείσεις πρέπει να τους δώσεις επιχειρήματα. Και όχι μόνο λόγια, αλλά και έργα. Δεύτερον, τα παιδιά σήμερα δεν δέχονται αυθεντία. Δεν μπορεί να του πει κάποιος του παιδιού, θα το κάνεις αυτό επειδή το είπα εγώ, τελείωσε. Είμαι ο πατέρας σου. Χτυπάμε το χέρι στο τραπέζι, δεν σηκώνει αντίρρηση. Το παιδί σήμερα θέλει συζήτηση, θέλει διάλογο. Δεν είναι όπως παλιά, ας πούμε, που κάνανε καλό, το καλό, ζούσαν σωστά, πήγαιναν ίσως και η εκκλησία, αλλά πολλά δεν το έκαναν πάντοτε με την καρδιά τους και θεληματικά, αλλά επειδή έπρεπε να το κάνουν, επειδή φοβόταν τι θα κάνω αν δεν το κάνω, θα με κοροϊδεύουν οι άλλοι, γιατί τότε όλοι πήγαιναν, ενώ τώρα ό,τι κάνουν, το κάνουν έχοντας ελέγξει, έχοντας ψάξει, έχοντας κοιτάξει μέσα τους. Είναι ωραίο αυτό που κάνω. Γιατί το κάνω. Θέλω και το κάνω. Με πιέζει ο πατέρας μου. Όχι, δεν θα το κάνω από πίεση. Όχι, δεν το λέει η μάνα μου. Θέλω να δω γιατί το κάνω. Οπότε σήμερα τα παιδιά αναζητούν να δουν περισσότερο το βάθος αυτών των πραγμάτων που τους λέμε. Όταν εγώ δηλαδή πω στο παιδί, έλα στην εκκλησία να βρεις χαρά, το παιδί αυτό θα το ψάξει. Να δει, υπάρχει χαρά σε αυτό το χώρο. Αν έρθει στην εκκλησία και δει ότι εγώ δεν ασχολούμαι μαζί του. Ή αν έρθει στην εκκλησία και με δει να είμαι με ένα χέρι έτσι, όλη την ώρα. Ότι, τι είναι αυτό, πώς είσαι έτσι, γιατί είσαι έτσι, διόρθωσε εκείνο, πώς είναι έτσι τα ρούχα σου, πώς είναι έτσι τα μαλλιά σου. Θα μου πει συγγνώμη, γιατί με κάλεσες. Άρα εδώ, Πάτερ, βάζετε και το θέμα ότι οι άνθρωποι της εκκλησίας πολλές φορές γίνονται αιτία να απομακρύνονται οι νέοι. Ναι, αν κρίνω από τον εαυτό μου. Δεν κρίνω γενικότερα στου άλλου, αλλά από τον εαυτό μου βλέπω, από το σχολείο, γι' αυτό το λέω, που τα παιδιά υπήρξαν καλύτεροι. Δάσκαλοι μου στο σχολείο με βοήθησαν πάρα πολύ να δω πράγματα, γιατί σε μια τάξη, Γιάννη, φεύγουν τα προσχήματα και εντάξει, θα σου φερθούν ευγενικά μια μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες. Με το που περνάει το πρώτο τετράμινο, αρχίζουν και βγάζουν τι νιώθουν, στα αλήθεια. Και εσύ δείχνεις τι είσαι, ο ιερέας, ο καθηγητής κλπ. Φεύγει η ευγένεια, το ψεύτικο χαμόγελο κλπ. Και αρχίζω κι εγώ και θα θυμώσω και θα παρεξηγηθώ και αυτό το ίδιο. Και θα βγάλει πράγματα το παιδί αληθινά. Και σου λέει: θέλω να σε δω αν είσαι αληθινός. Μου μιλάς, ας πούμε, για ταπείνωση. Έχεις ταπείνωση, εσύ, Πάτερ, για μένα. Μου μιλάς για
ότι κοντά στον Χριστό θα βρεις χαρά. Είσαι εσύ χαρούμενος? Σε είδα στο διάλειμμα, ας πούμε, ότι είχες σε οποιαδήποτε κατάσταση πνίγεσαι, νευριάζεις, αγχώνεσαι. Και ύστερα μένα μου μιλάς να κάνω προσευχή. Και ύστερα μένα μου λες ότι ο Θεός φέρνει γαλήνη στην ψυχή. Πού είναι η γαλήνη? Έχεις εσύ γαλήνη για να έχω κι εγώ γαλήνη? Δηλαδή, αν ήμασταν εμείς όπως θέλει ο Χριστός να είμαστε, και νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη ιεραποστολή στα νέα παιδιά, να τα αφήσουμε τα παιδιά λίγο ήσυχα. Όταν λέω ήσυχα, εννοώ να τα βομβαρδίζουμε με την προσευχή μας και την αγάπη μας, να τα βομβαρδίζουμε με αυτά, αλλά χωρίς να τα ζαλίζουμε με τα λόγια μας. Τα λόγια μας τις πιο πολλές φορές πετυχαίνουν το αντίθετο. Λέμε στα παιδιά κάτι και κάνουν το αντίθετο. Και πολλοί γονείς το κάνουν αυτό πολλές φορές. Και δυστυχώς δεν βάζουν μυαλό. Αφού το πεις μία, το πεις δύο, το πεις τρεις και βλέπεις ότι τα λόγια σου δεν πετυχαίνουν, μήπως κάτι άλλο φταίει? Σταμάτα να μιλάς στο παιδί σου. Άφησε το ήσυχο. Ζήσε εσύ όμορφα την οικογένειά σου με τον άντρα σου, ας μια γυναίκα με τον άντρα της, σαν ευτυχισμένο ζευγάρι. Να είναι αγαπημένοι στο σπίτι. Αυτό είναι ένα τεράστιο κήρυγμα για το παιδί. Δείχνει στο παιδί ότι υπάρχει Θεός, ότι ο Θεός στους γονείς μου τους κάνει χαρούμενους, τους κάνει ευτυχισμένους. Μου έλεγε ένα παιδί Γιάννη, λέει, η μάνα μου λέει πάει στην εκκλησία και γυρίζει, λέει, νεύρα. Και έρχεται σπίτι και τσακωνόμαστε, λέει, μετά τη λειτουργία. Τι πήρε, λέει, αυτή η γυναίκα στην εκκλησία? Οπότε, αυτό που σου έλεγα πριν, το παιδί θα δοκιμάσει, θα γευτεί αυτό που λέει, γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Δοκιμάστε να δείτε, λέει, ότι έχει καλοσύνη ο Χριστός, ο Θεός μας, και βγάζει αγάπη, καλοσύνη, ευσπλαχνία. Το παιδί αυτό δεν το βρίσκει. Τις πιο πολλές φορές λένε τα παιδιά ότι πηγαίνοντας στην εκκλησία αισθάνομαι ότι θα ακούσω μη. Μου είπε ένα παιδί, τι να πάρω πάνω στην εκκλησία, λέει, αφού ξέρω τι θα μου πούνε. Του λέω, τι θα σου πούνε στην εκκλησία? Θα μου πούνε, λέει, πάντα, ότι όλα απαγορεύονται. Του λέω, τι εννοείς? Θα τους πω ότι πάω στο γήπεδο, θα μου πούνε απαγορεύεται. Θα τους πω ότι διασκεδάζω, απαγορεύεται. Θα τους πω ότι κάνω παρέες με διάφορα παιδιά, απαγορεύεται. Θέλω μηχανάκι, απαγορεύεται. Θέλω να καπνίσω, απαγορεύεται. Λέει, είναι ο χώρος, λέει, που όλα απαγορεύονται. Τι να πάω να κάνω, λέει, αφού όλα απαγορεύονται? Δεν είναι αυτή η εικόνα, δεν είναι αυτή η πραγματικότητα της Εκκλησίας, αλλά αυτή είναι η εικόνα που δίνουμε, δυστυχώς. Ενώ ο Χριστός μας είναι αυτό που λέει στην Αποκάλυψη, είναι το ναι και το αμήν. Ο Χριστός λέει συνέχεια το ναι σε κάθε τι καλό. Εμείς δυστυχώς, αντί να κερδίσουμε τους νέους δίνοντάς τους να γλυκαθούν από τον Χριστό, τονίζουμε συνέχεια τι δεν πρέπει να κάνουν. Όχι αυτό, όχι αυτό, μη. Το μη. Το μη που φέρνει την αντίδραση. Γι' αυτό έλεγε ο πατήρ Πορφύριος, το σκοτάδι λέει δεν φεύγει ούτε με πανικό, ούτε με άγχος, ούτε με αγωνία. Πατάς το κουμπί, ανάβει το φως, ανοίγεις το παράθυρο, μπαίνει ο ήλιος και αυτομάτως έφυγε το σκοτάδι. Τα παιδιά θα πρέπει να τα προσεγγίσουμε με μια τέτοια πλημμύρα κατανόησης, αγάπης, συμπάθειας, επίοικειας. Και πράγματι, αν κάποιος δει τον εαυτό του, έχει πολύ συμπάθεια στο διπλανό του. Έχω παρατηρήσει ότι όποιος άνθρωπος είναι πολύ αυστηρός στους άλλους, μάλλον δεν έχει δει με ειλικρίνεια τη δική του ψυχή. Γιατί ό,τι κάνουν όλοι, τα κάνω κι εγώ. Είτε με πράξεις όσες μπορώ και με το μυαλό σίγουρα όλες. Όλες οι πράξεις τις έχω κάνει. Κι εγώ έχω φάει τη Μεγάλη Παρασκευή. Όχι, δεν έφαγα σουβλάκι, αλλά λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Είναι σαν να το φάγα όμως. Κι εγώ έχω κάνει αμαρτίες που κάνουν οι νέοι στη σκέψη μου, στην καρδιά μου, στην ψυχή μου. Αν αυτό το καταλάβω, θα είμαι πολύ επιεικής στους άλλους και αυτό θα συγκινήσει τον άλλον και θα πούνε αυτός ο θεολόγος, αυτός ο καθηγητής, αυτός ο κατηχητής, αυτός ο παπάς με καταλαβαίνει. Δεν σημαίνει ότι σου λέω, παιδί μου, μπράβο, καλά κάνεις και αμαρτάνεις. Δεν σου λέω ότι καλά κάνεις και παίρνεις τα ναρκωτικά, καλά κάνεις και γυρίζεις με τις κοπέλες, καλά κάνεις και ξενυχτάς. Δεν λέω ότι καλά κάνεις. Αλλά λέω, σε καταλαβαίνω γιατί το κάνεις. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Η κατανόηση δεν σημαίνει ότι ισοπεδώνω τα πάντα, ούτε σημαίνει ότι δικαιολογώ τα πάντα. Καταλαβαίνεις τη διαφορά, έχει μεγάλη σημασία. Δεν δικαιολογώ την αμαρτία του, αλλά τουλάχιστον να καταλάβω το γιατί το κάνει αυτό το πράγμα. Αυτό που είχε ο πατήρ Παΐσιος, που ήταν οι γέροντες οι μεγάλοι, οι οποίοι τραβούσαν κοντά τους αναρχικούς, αλήτες, ναρκωμανείς, περιθωριακούς, εξτρεμιστές, που τα σπάνε. Εμείς γιατί δεν τραβάμε? Είμαστε πτυχιούχοι, είμαστε μορφωμένοι, είμαστε
πλημμένα τα ράσα μας, τα ρούχα μας, τα γένια μας, είμαστε περιποιημένοι και τα παιδιά δεν έρχονται. Αυτοί ήταν άπλητοι, με τον ιδρώτα τους, φτωχοί, κουρέλια φορούσανε και ο κόσμος πήγαινε. Γιατί πήγαιναν σε αυτούς και σε εμάς δεν έρχονται? Γιατί αυτοί είχαν αυτό που σου λέω, δηλαδή είχαν κάτι που έκανε κάποιον έτσι αναρχικό να γράφει στον πατέρα Παΐσιο ένα γράμμα και να του γράφει από την Αθήνα που πήγε μετά ή Θεσσαλονίκη, δεν θυμάμαι, του λέει αγαπημένη μου μπαμπακούλη. Του λέει μπαμπακούλη, μπαμπάκα μου, τον πατέρα Παΐσιο, γιατί δεν ήξερε να πει σεβαστέ μου πάτερ, οσιότατων μοναχών, Παΐσιων, δεν τα ήξερε αυτά, αλλά λέει αγαπημένη μου μπαμπακούλη. Αλλά η καρδιά του είχε νιώσει κάτι από αυτόν τον μπαμπακούλη, τον παππούλη. Αυτό το πράγμα πρέπει να με προβληματίσει εμένα. Βλέπεις, μου λες να μιλήσω για τους νέους και στην πραγματικότητα μιλάω για εμάς τους μεγαλύτερους λίγο, τους γονείς, τους υπεύθυνους, γιατί εμείς έχουμε την ευθύνη. Τα παιδιά είναι θύματα. Τι να ζητήσεις από τα παιδιά? Αφού υπήρχαν εποχές που το χριστιανικό περιβάλλον, η χριστιανική, οι άνθρωποι της Εκκλησίας είχαν πάρα πολλά παιδιά στα χέρια τους. Πού πήγαν αυτά τα παιδιά? Πού πήγε αυτό το έργο που λέγαμε ότι θα κάνουμε, θα αλλάξουμε την Ελλάδα κλπ. Πού πήγαν αυτά τα παιδιά? Εκατοντάδες παιδιά να πηγαίνουν στα κατοικίδικα. Πάρα πολλά παιδιά να γεμίζουν οι εκκλησίες, στην Αθήνα τουλάχιστον, που τη ξέρω, κάποιες γενιές πριν. Και τα παιδιά αυτά σιγά σιγά χάθηκαν, εξαφανίστηκαν. Άρα πρέπει να σκεφτούμε μήπως κάπου κάναμε κι εμείς λάθη. Μήπως δεν προσεγγίσαμε σωστά. Και κάνουμε πολύ τους αυστηρούς, κάνουμε πολύ ότι σώζουμε, ότι βοηθάμε, ότι είμαστε οι αναμορφωτές του κόσμου, χωρίς να έχουμε γίνει οι αναμορφωτές του εαυτού μας. Αυτό που λέει στο ποιος έβαλε ηλεκτρική του αδερφού σου, πώς κρίνεις έτσι τους νέους αυστηρά και τους μαλώνεις. Εγώ είμαι πάρα πολύ, πώς να το πω, με συγκινεί πολύ ο αγώνας των νέων παιδιών, με συγκινεί πολύ η ειλικρίνειά τους, με συγκινεί πολύ που αυτό που είναι στο δείχνουν και δεν υποκρίνονται. Δηλαδή μπορεί να σου μιλήσουν άσχημα, αλλά δεν υποκρίνονται. Είναι ο εαυτός τους. Αυτό είναι. Πάτερ μου, Μαρία μου, να σ' ακούω. Άρα αυτό νιώθω, στο λέω. Δεν κάθεται με το ζόρι και να νομίζω άλλα και να κρύβει άλλα. Και μου δίνει λαβές ο νέος άνθρωπος σήμερα να κάνω μια ουσιαστική επικοινωνία μαζί του, να έχω σχέση διαλόγου. Αλλά το θέμα είναι εγώ, επειδή δεν έχω μάθει να κάνω διάλογο, αλλά έχω μάθει να κάθομαι στην έδρα μου και να μιλάω και να μ' ακούν οι άλλοι σιωπή. Μιλάτε, τώρα μιλάω εγώ. Αυτό λέγεται αυθεντία. Αυτό το ύφος είναι, δεν το σηκώνω σήμερα. Όποιος μπορεί και δέχεται αντίρρηση και δέχεται να κάνει συζήτηση, μπορεί να κερδίσει πολλά πράγματα από τους νέους. Και να πάρει και να δώσει. Αλλά ελπίζω ότι όσοι ζητούν βοήθεια θα τη βρουν και τα νέα παιδιά θα βρουν τον τρόπο τους και τον δρόμο τους, βέβαια μέσα από πολλές περιπέτειες σήμερα, γιατί δεν είμαστε στη θέση μας εμείς οι άλλοι να τους κρατήσουμε όπως πρέπει. Θα χτυπηθούν, θα πονέσουν, θα ματώσουν και να προσευχόμαστε ο Θεός να τους στείλει ανθρώπους δίπλα τους, να τους βοηθήσουν, ας πούμε, να βρουν νόημα στη ζωή τους, να βρουν ένα σκοπό. Να ξυπνάνε το πρωί και να νιώθουν ότι είναι χρήσιμοι, ότι έχω να κάνω 5 πραγματάκια σήμερα. Να πάω στη δουλειά μου, να πάω στο σχολείο μου, να πάω, ξέρω εγώ, σε μια σχολή, να πάω. Και αυτό που κάνω, το κάνω γιατί θέλω να κάνω μια ωραία ζωή, μια ωραία οικογένεια, να προσφέρω κάτι στην κοινωνία. Είναι σημαντικό να ξέρεις γιατί ζεις όταν είσαι νέος άνθρωπος. Άρα, Πάτερ, σήμερα που πολλοί δεν τα έχουν αυτά που είπατε τώρα, οδηγούνται στις αυτοκτονίες. Ναι. Ακούμε καθημερινά χιλιάδες αυτοκτονίες. Φοβερό είναι αυτό. Η αυτοκτονία είναι πάλι μου καθρεφτίζεις, μου γυρίζεις τώρα ένα καθρέφτη για να ξανά μου λες. Τι έκανε εσύ, Πάτερ, για αυτές τις αυτοκτονίες? Γιατί για να αυτοκτονήσει ένα παιδί, θα πει ότι κάποιος δεν του έδωσε νόημα ζωής. Γιατί για να αυτοκτονήσει, λες μέσα σου, δεν υπάρχει λόγος να ζω. Δεν έχω τίποτα ωραίο σε αυτόν τον κόσμο να κάνω. Δεν με έχει μάθει κάποιος να βλέπω τα πουλάκια που λέει ο Χριστός. Κοιτάξτε, λέει, τα πουλάκια τι ωραία που είναι. Και όμως, χωρίς σκόπο, χωρίς ιδιαίτερη φροντίδα, τα ταΐζει ο πατέρας σας. Κοιτάξτε τα λουλουδάκια. Δεν το έμαθα του παιδιού να βλέπει ένα χρώμα στα λουλούδια και να βλέπει τα πουλιά και να παίρνει κουράγιο και ελπίδα. Ποιος του το έχει μάθει αυτό του παιδιού? Όταν ο πατέρας είναι στο σπίτι πανικόβλητος, όταν η μάνα είναι γεμάτη άγχος, ιστερίες, φωνάζουν, νευριάζουν, τσακώνονται, το παιδί βλέπει ότι στη ζωή υπάρχει μια τραγωδία, υπάρχει μόνο πρόβλημα. Δεν υπάρχει ελπίδα. Και σου λέει, γιατί να ζήσω? Γιατί να ζήσω? Δεν βλέπω μπροστά μου φως. Δεν βλέπω μπροστά μου νόημα, γιατί να τα κάνω όλα αυτά? Και αυτή είναι πάλι η δική μου ευθύνη. Δεν ξέρω, έχω
Έχω μάθει από ανθρώπους που με βοήθησαν και εμένα να στρέφω, να προσπαθώ να στρέφω τις προβολές της ευθύνης μέσα μου. Και να μην λέω, ας πούμε, ποιος φταίει γύρω μου συνέχεια. Φταίνε αυτά, φταίνε τα παιδιά που αυτοκτονούν. Το παιδί που αυτοκτόνησε δεν είχε τη δύναμη να ζήσει. Μικρός νόμιζε ότι για να αυτοκτονήσεις θέλει δύναμη. Αλλά μετά διάβασα από βιβλία πιο ειδικών ανθρώπων που ασχολήθηκαν ότι τελικά η αυτοκτονία δεν θέλει δύναμη. Είναι ευαίσθητη η ψυχή αυτός που αυτοκτονεί, που δεν έχει δύναμη να κάτσει στη ζωή, να αντέξει όρθιος. Και διαλύεται, ας πούμε. Λέει, τι θα πούν τώρα για μένα, δεν έχω δουλειά, έγινε ρεζίλι. Αυτό είναι, δεν έχει μάθει, ας πούμε, να δέχεται την ταπείνωσή του. Ναι, δεν έχω δουλειά. Τι να κάνουμε, είμαι ένα φτωχαδάκι που δεν έχω δουλειά. Και τι έγινε. Θα ζήσω όμως. Ξέρω όμως να λέω να τραγουδάω. Ξέρω να σφυράω. Ξέρω να αγκαλιάζω τη μάνα μου και τον πατέρα μου και να του λέω μια καλή κουβέντα. Η ευτυχία και το νόημα στη ζωή δεν θέλει πολλά πράγματα. Αν φάει κανείς μια ντομάτα και λίγο ψωμί και λίγο τυρί, πέρασε η μέρα. Δεν είναι, εγώ πιστεύω όσοι αυτοκτονούν, την ώρα που αυτοκτονούν δεν πεινάνε. Την ώρα που αυτοκτονεί κανείς δεν πεινάει. Είναι χορτάτος. Αλλά η σκέψη σε τρελαίνει. Λες, τι θα κάνω αύριο, θα τρελαθώ, δεν έχω μέλλον, δεν έχω δουλειά. Και από τη σκέψη τρελαίνεσαι. Και πριν συμβεί το πρόβλημα, βάζεις τέλος στη ζωή σου. Οι λογισμοί. Το έχει δημιουργήσει όμως αυτό και η τηλεόραση, πάτερα. Με ποια είναι το λες, ναι. Από πόψο τι λες, ότι δεν σου δίνει νόημα ζωή ή σε στρέφει σε... Και τα δύο. Ναι, σίγουρα η τηλεόραση και κάνει κάτι άλλο η τηλεόραση. Προβάλλει συνέχεια μια πολύ ωραία ζωή, πολύ εύκολη ζωή, πολλά κινητά, πολλές διακοπές, πολλές βόλτες, πολλές παρέες και σου λέει έτσι πρέπει να είσαι για να είσαι εντάξει άνθρωπο σήμερα, να είσαι σύγχρονος, να είσαι μοντέρνος. Και το παιδί έχει αυτό το πρώτο. Ενώ του λέει η τηλεόραση, τι ωραία να έχει ένα κινητό για 10 χρόνια και να μην τα αλλάζει. Και να έχει μάθει ένα παιδί να λέει, τι με νοιάζει που έχω ένα απλό κινητό, τι με νοιάζει που δεν έχω πολλά πράγματα που έχουν οι άλλοι, που έχω ένα ζευγάρι παπούτσια και μέχρι να τρυπήσουν δεν έμαθε να είναι ευτυχισμένο με τα λίγα. Θέλει πολλά. Αυτό προβάλλει συνέχεια. Δεν έμαθε το παιδί ότι, ξέρω εγώ, η σχέση που πρέπει να κάνει θα πρέπει να είναι κάτι πολύ ιερό, πολύ όμορφο, πολύ προσεκτικά να το προετοιμάσει αυτό. Και του είπε, ας πούμε, κάνε περιστασιακά ό,τι θέλει. Βλέπει παιδάκια το νηπιαγωγείο στην τηλεόραση και έχουν δεσμούς στο νηπιαγωγείο. Και λέει, εγώ αγαπώ αυτή, εγώ αγαπώ αυτόν και είμαστε ζευγάρι. Και μαθαίνει το παιδί ότι για να είναι ευτυχισμένο πρέπει από μικρός να έχει έτσι. Να εναλλάσσει τις παρέες του, τις συντροφιές του. Αυτά είναι μηνύματα όντως που τα πιο ωραία πράγματα της ζωής, όπως είναι η εργασία, η οικογενειακή σχέση, το νόημα της ζωής, τα καταστρέφουν. Δηλαδή έχουν πιάσει τα κέντρα του εγκεφάλου, τα πιο σημαντικά κέντρα του εγκεφάλου ή το συναίσθημα του παιδιού, και αντί να το στρέψουμε εκεί που πρέπει να ζήσει όμορφα αυτό που πρέπει να ζήσει, το κάνουμε να κάνει καταχρήσεις, να κάνει υπερβολές και στο τέλος να αυτοκαταστρέφεται το παιδί. Και είναι πολύ κρίμα. Νέοι άνθρωποι να βάζουν τέρμα στη ζωή τους, να παίρνουν ναρκωτικά, να είναι απελπισμένα, να παίρνουν φάρμακα για να ηρεμήσουν. Και πρέπει να κάνουμε πολύ προσευχή και να λέμε στον Θεό να μας συγχωρέσει που κι εμείς δεν μπορέσαμε να βοηθήσουμε μερικά τέτοια παιδιά με το παράδειγμά μας. Και εύχομαι σε όλους τους νέους που κυρίως μας ακούνε να χαρούν τη ζωή τους, να χαρούν τον αγώνα που κάνουν, να μην απογοητεύονται για τα λάθη τους, να ξέρουν ότι όλοι κάνουν λάθη και να πάρουν τα λάθη τους και τις αποτυχίες τους σαν υλικό για να χτίσουν το χαρακτήρα τους και να χτίσουν τη μετάνοιά τους και την ταπείνωσή τους. Ρώτησε έναν μεγάλο κύριο πολύ προοδευμένο στην Αθήνα και του λέω ποιος ήταν ο πνευματικός σας δάσκαλος. Και ενώ περίμενε ότι θα μου πει κάποιο όνομα ενός, ας πούμε, αγίου ανθρώπου, μου λέει ο μεγαλύτερός μου δάσκαλος ήταν, λέει, οι αμαρτίες μου, οι αποτυχίες μου και τα λάθη μου. Δηλαδή, όσοι νέοι σήμερα παλεύουν, να είναι αισιόδοξοι ότι πάνε καλά. Αρκεί να προσπαθείς. Προσπάθησε ό,τι μπορείς. Μπορείς να κάνεις ένα βήμα κάτω. Μπορείς να κάνεις μισό κάτω. Απλώς λέμε μην πας πίσω. Γιατί το πίσω δεν σε βοηθάει. Και να ξέρουμε ότι ο Θεός δεν είναι όπως οι άνθρωποι. Αν κάποιοι άνθρωποι μας έχουν απογοητεύσει, αν με αυτός μας έχει απογοητεύσει, είναι ευκαιρία να βρούμε την επαφή μας με τον αληθινό Θεό. Γιατί ο Χριστός, άμα τον γνωρίσει κανείς, που είναι το φως και η αγάπη, δεν απογοητεύει κανέναν. Έλα κοντά στον ιερέα να πάρεις από αυτόν τη Θεία Κοινωνία, να πάρεις την άφεση των αμαρτιών στην εξομολόγηση, να πάρεις τη χάρη των μυστηρίων. Πώς εκεί. Τα άλλα θα τα πάρεις από το Θεό.
Δηλαδή η σχέση σου η ουσιαστική δεν είναι με έναν άνθρωπο, δεν είναι με ένα χώρο, δεν είναι με ένα κτίριο, αλλά μέσα σε αυτό το κτίριο βρίσκεις το Θεό. Και είναι ευτυχισμένος ο νέος που βρήκε το μυστικό. Και πιάνει το Θεό και προσπερνάει τα λάθη και τη βρωμιά του δικού μου χεριού. Το χέρι μου είναι βρώμικο, αλλά αυτό που θα σου δώσω, το δώρο που είναι ο Χριστός ή το αντίδωρο που είναι ο άρτος του αντίδωρου, αυτά πάρτε και φύγε. Και μακάρι να κάνουν τα παιδιά έτσι μια όμορφη σχέση με τον Θεό και να νιώσουν τι θα πει ο Χριστός προσωπικά στην καρδιά του καθενός μέσα τους. Και κάτι άλλο, Γιάννη, που θέλω να σου πω και να το πεις στους φίλους σου, είναι ότι τα παιδιά θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία αν αισθανθούν πόσο πολύ τα αγαπάει ο Θεός. Γιατί καμιά φορά τα παιδιά σήμερα δεν έχουν βρει και πολύ αγάπη όλα. Γιατί οι γονείς δουλεύουν, τρέχουν, οι άλλοι μισοτσακώνονται. Άλλα σπίτια μισοδιαλυμένα και έτοιμα να διαλύσουν ή με διαζύγια. Και το παιδί δεν έχει χορτάσει αγάπη. Με αποτέλεσμα, όταν εγώ του πω ότι ο Θεός το αγαπάει, δεν έχει κάποια παράσταση στην ψυχή του να του θυμίζει τι είναι αγάπη. Η αγάπη ξεκινάει πρώτα από το σπίτι. Για να καταλάβει το παιδί τι θα πει αγάπη Θεού, είναι ανάγκη να νιώσει και την αγάπη αυτή από τον πατέρα του, που είναι ο πρώτος Θεός που βλέπει. Το παιδί βλέπει τον πατέρα του σαν Θεό. Με αυτή την έννοια, είναι ο πρώτος άνθρωπος που του μαθαίνει τη ζωή. Αν στο σπίτι η μάνα και ο πατέρας δεν δώσουν στο παιδί αγάπη, το παιδί θα μείνει με ένα κενό. Γι' αυτό είναι μεγάλη επιτυχία αν μπορεί ο νέος να αισθανθεί πόσο πολύ τον αγαπάει ο Θεός και πώς τον ξεχωρίζει και πώς τον τιμά και πώς τον σέβεται και πόσο σε... Ο κάθε νέος άνθρωπος είναι μοναδικός στον πλανήτη. Μοναδικός στον πλανήτη. Δεν υπάρχει όμοιος με εμάς. Αυτό να μας δώσει την αίσθηση της αξίας μας, ότι αξίζω. Και ας μην με αγαπούν οι άλλοι. Και ας μην είμαι όμορφος. Και ας μην έχω ωραία μύτη και ωραία αυτιά που μου λέει ένα παιδί, τα αυτιά μου λοιπόν είναι έτσι, η μύτη μου πώς είναι έτσι. Όπως θέλεις εσύ. Σε αγαπάει αυτός που έφτιαξε όλο το σύμπαν. Τα σύμπαντα, τους γαλαξίες και τα αστέρια. Αν αυτό το αισθανθείς, ότι είσαι αγαπημένο πλάσμα του Θεού, αν δεν κερδίσει τίποτα άλλο σημαντικό, τουλάχιστον η ψυχή σου θα νιώσει μια γαλήνη, μια ηρεμία και μια ικανοποίηση. Αυτό που είπε ο Χριστός μας, μάθετε απαιμνώ ότι πράος είναι και ταπεινώ στην καρδία και ευρύσετε ανάπαυση της ψυχής ημών. Αν καταλάβεις την πραότητα του Χριστού που στη βγάζει και σένα, είναι πράος και σου δίνει πραότητα και αγάπη και καλοσύνη, και τότε λέει θα βρεις ανάπαυση στην ψυχή σου, θα γαλινέψεις και θα ηρεμήσεις και θα τα βγάλεις πέρα στη ζωή ό,τι και αν σου κάνουν οι άλλοι. Θα σε βρίσουν, θα σε υποτιμήσουν, θα σε κατηγορήσουν, θα σε δυσκολέψουν. Εσύ θα κρατιέσαι από τον Χριστό που ο προφήτης Δαβίδ λέει ότι ο Θεός είναι σαν βράχος, λέει. Είσαι ο βράχος μου, λέει, και το στήριγμά μου. Σκάνε τα κύματα, αλλά εγώ κρατιέμαι από τον βράχο. Δεν με πειράζει, λέει. Αντέχω. Και είναι σημαντικό να αντέχει ο νέος άνθρωπος σήμερα, να έχει δύναμη ψυχής, να μην διαλύεται ψυχολογικά, να μην καταραίει επειδή κόπηκε σε εξετάσεις, ξέρω εγώ, επειδή κάποιος του είπε κάτι και τον πλήγωσε, να συνεχίσει, γιατί ξέρει ότι τον αγαπάει ο Θεός. Και αυτό του δίνει κουράγιο. Εύχομαι αυτά που λέμε και εγώ να τα καταλάβω και να τα εφαρμόσω κάποια στιγμή, και οι νέοι που έχουν φόρα στη ζωή μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα, πιστεύω. Μάλιστα, Πάτερ. Εσείς τώρα ετοιμάζεστε για το γαλαξίδι? Ναι, στο γαλαξίδι ετοιμαζόμασταν πιο δυναμικά παλιότερα πριν ξεσπάσει η κρίση. Τώρα έχουμε δώσει, είναι ένα σωματείο εκεί. Λέγεται, έτσι όπως το είπες, Παναγία Γάλαξα η Θαλασσοκρατούσα, επειδή είναι στην κορυφή ενός λόφου και γύρω-γύρω παντού έχει θάλασσες. Βλέπεις απέναντι τον Παρνασσό, την άλλη το Αίγιο, το Ξυλόκαστρο, και έχει μόνο θάλασσα γύρω-γύρω. Και πάνω στο λόφο είναι αυτή η εκκλησία, και κάτω έχει άλλο όροφο με βοηθητικά χώρο, δωμάτια, κουζίνα, αρχονταρίκι κλπ. Δεν είναι ακριβώς μοναστήρι, αλλά είναι ένας χώρος που συνδυάζει και η ησυχία και η ιεραποστολή, γιατί έρχονται κατά καιρούς άνθρωποι από διάφορα μέρη. Είχαν έρθει προκαιρό από την Κύπρο κάποιοι προσκυνητές από την Πάτρα, από το Βόλο, από τη Θεσσαλονίκη, από την Κρήτη, και θα κάνουμε μια παράκληση, θα κάνουμε μια θεία λειτουργία, θα πούμε αυτά που κάνουμε τώρα μαζί σου, που μιλάμε, θα πούμε δύο λόγια. Και οι άνθρωποι βλέπεις πόσο έχουν ανάγκη, ας πούμε, αυτό το πράγμα, να παρηγορηθούν, να πιαστούν από κάπου, να στηριχτούν. Είναι μεγάλο πράγμα να μην διαλύεσαι, να λες ότι θα τα καταφέρω στη ζωή. Όλα πάνε χάλια, αλλά δεν σημαίνει ότι, λέει ο πατήρ Παΐσιος αυτή τη φράση, ο Θεός κάνει τα χάλια, χαλιά και τον παράδεισο. Τα χαλιά αυτά, σε κάτι παραμύθια παλιά που ανέβαινε και πήγαινε με το μαγικό χαλί, λέει, μακριά, ο Θεός παίρνει τα χάλια μας και τα κάνει χαλιά και τον παράδεισο. Ευχαριστούμε πολύ, Πάτερ. Να είσαι καλά, Γιάννη, και ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανες.